Σήμερα, επί τη ευκαιρία, θα κινηθούμε εορταστικά. Άλλωστε, έρχονται και οι γιορτές. Χρειαζόμαστε την κατανάλωση για την οικονομία. Μας το έχουν πει εδώ όλοι οι ειδικοί που έχουν περάσει. Και σήμερα, λοιπόν, που έχουμε και μια πανηγυρική μέρα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Νίκη την Καραθάνου, καταρχήν, όπως κάθε απόγευμα, αλλά κυρίως τον Ζαφύρη τον Τρικαλινό, τον κύριο Τρικαλινό, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομώνυμης εταιρείας που φτιάχνει το εκπληκτικό αυγοτάραχο Μεσολογγίου, έτσι κύριε Τρικαλινέ, με διορθώνετε, το ελληνικό χαβιάρι μου αρέσει να λέω εμένα, ένα εκπληκτικό προϊόν το οποίο το εξάγεται κιόλας, θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Και είναι πραγματικά μια εξαιρετική λιχουδιά και για τις γιορτές που έρχονται, έτσι. Και ένα προϊόν που φτιάχνετε με μεράκι, θα μας τα πείτε, είστε μια οικογένεια τρίτης γενιάς. Να δούμε αν συμφωνείτε ένα βίντεο για την εταιρεία. Σας ευχαριστώ πρώτα για την πρόσκληση. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο για την εταιρεία και έπρεπε να μας πείτε ακριβώς για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον ελληνικό προϊόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο για την ιστορία της οικογένειας Τρικαλινός. Η ιστορία της εταιρείας Τρικαλινός ξεκινά το 1856, όταν τα τρία αδέλφια της οικογένειας, ο Ζαφύρης, ο Νίκος και ο Γιώργος, ξεκινούν την παραγωγή και εμπορία του αυγοτάραχου στο ετωλικό Μεσολογγίου. Το 1942 ο Παναγιώτης Τρικαλινός, γιος του Ζαφύρη, αναλαμβάνει την επιχείρηση ως έμπειρος ιβαράς ο ίδιος και αρκετά χρόνια αργότερα, το 1995, τίθεται επικεφαλής ο γιος του Ζαφύρης και τωρινός ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης. Η εταιρεία αποκτά νέες εγκαταστάσεις 2 χρόνια αργότερα, οι οποίες και αποτελούν τις πρώτες πιστοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής αυγοτάραχου στην Ελλάδα, ενώ το 1998 ξεκινάει η συνεργασία με τον Νίκο Πετρόσιαν. Σήμερα η πολυβραβευμένη εταιρεία, με αρκετές δημοσιεύσεις στον διεθνή τύπο και τηλεοπτικά αφιερώματα παγκοσμίως, έχει καταφέρει να κεντρήσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων σεφ του πλανήτη, με το αυγοτάραχο Τρικαλινός να δεσπόζει στους γνωστότερους εμπορικούς οίκους και να χρησιμοποιείται στα μενού των κορυφαίων εστιατορίων του πλανήτη. Τα προϊόντα της εταιρείας εξάγονται σε πάνω από 13 χώρες του κόσμου, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό για φέτος να ανέρχονται στο 35% των συνολικών πωλήσεων, με στόχο να ξεπεράσουν το 50% την επόμενη διετία, καθώς η εταιρεία επενδύει στην εξωστρέφεια. Μας, αυτά είναι κύριε Τρικαλινέ. Τα λέγαμε και πριν, χρυσάφι βγάζει αυτή η γη, αλλά την παρατήσαμε μέχρι και το αλάτι. Ένα λεπτό έδειξε ναι. Μια ιστορία χρόνων. Και έδειξε πώς πρέπει να δουλεύουμε σαν εταιρείες για να βγάζουμε έξω τα προϊόντα. Έδειξε την ιστορία, τη σύνδεσε με τη θάλασσα, με τον τόπο, το τι κάναμε, πώς αλλάξαμε την ενδυμασία μας και πώς βγήκαμε στο εξωτερικό. Αυτό ήταν... Κάποιες εικόνες που έδειξε ήταν σπουδαίες. Παραδείγματος χάρη, δείχνει το Φεράν Αντριά να βάνει το αυγοτάραχο στην καρδιά του. Μεγαλύτερο σεφ του πλανήτη. Το δικό μας, το ελληνικό αυγοτάραχο. Έτσι. Έχουν και οι Ισπανοί αυγοτάραχο. Το δικό μας εκτίμησε. Για κοιτάξτε, ποια χώρα δεν θα το έκανε πρώτη είδηση. Αν έρχονταν ο Φεράν Αντριά στην Ελλάδα, όλα τα κανάλια θα πηγαίναν να γράψουν. Γιατί δεν είναι είδηση όταν ο Φεράν Αντριά πήρε το ελληνικό αυγοτάραχο και το έβαλε στην καρδιά γιατί του. Γιατί ο Έλληνας, η κατσίκα του γείτονα, αυτό μας τρώει. Λοιπόν, η γη, όπως λέτε, πριν τα λέγαμε, ακόμα και το αλάτι της ελληνικής γης, μας δείχνατε αυτή την εξαιρετική συσκευασία. Αυτό εδώ, λίγα χρόνια πριν, ξεπληρώναμε το εξωτερικό χρέος που είχαμε πάρει από το 1800 τόσο. Δεν έπρεπε να το τιμήσουμε. Είναι το καλύτερο αλάτι που κυκλοφορεί στον κόσμο. Και δεν το λέω εγώ. Το γευσηγνώστης. Από όλο τον κόσμο. Τρελαίνεται. Πήρα και το βάλα σε μια μπιζουτιέρα για να το τιμήσω. Έτσι. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Και έτσι το βγάζω έξω. Αυτό είναι που λείπει από την ελληνική, από τον κλάδο των τροφίμων. Έχουμε τα ωραιότερα τρόφιμα στον κόσμο. Η ελληνική γη βγάζει χρυσάφι, όπως λέτε. Το αυγοτάραχο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Οι σαρδέλες, ο γάμος. Δεν έχουμε συσκευασία, δεν έχουμε μάρκετινγκ, δεν συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Ο ένας να βάλει. Ο Τελόρ είπε το εξής. Έχετε ένα σπουδαίο οικόπεδο και μικρές σπουδαίες παραγωγές. Κοιτάξτε αυτά να τα προστατεύσετε, γιατί έτσι θα βγείτε στο κόσμο. Και τρογόμαστε μεταξύ μας. Αυτό κάνουμε. Εντάξει, πρέπει να τα αφήσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Πρέπει να δώσουμε είδηση ότι το Προεδρείο των ΣΕΦ της Ιαπωνίας εκτίμησε το προϊόν μας. Εκτίμησε το αυγοτάραχο, εκτίμησε τον κρόκο Κοζάνης. Έτσι είναι.
Έχουμε σπουδαία προϊόντα. Έτσι. Βάλτε μέσα στο σπίτι σας το μήλο από το Ζαγόρι. Θα μοσχοβολάει. Το ντοματάκι της Σαντορίνης. Τη μαστίχα της Χίου. Το μανταρινάκι της Χίου. Τα τυριά που κάνουμε στην Αμφιλοχία, στο Νιχώρι, στο Αιτωλικό. Η σαμπάνια τι είναι, το αφρόδες κρασί μιας επαρχίας της Καμπανίας. Και οι Αλσατοί λένε κρεμάν, όχι λέει σαμπάνια, άλλη επαρχία. Δηλαδή έχουν κάνει όλοι το προσούτο, Πάρμας, η Παρμεζάνα, την Πάρμα. Δηλαδή έχουν καταφέρει Ιταλοί, Γάλλοι, Ισπανοί, όπως λέτε, κάθε χωριό και κάθε παραγωγή και την έχουν κάνει φίρμα διεθνούς, generic. Και εμείς έχουμε όλα αυτά που μας λέτε. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Εδώ πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία μας. Υπάρχει μια φάρμα με μαύρα γουρουνάκια ή με αγελάδες και τα λοιπά. Και φτιάχνει ένα σπουδαίο συσκευαστήριο μέσα εκεί. Μπορεί να κάνει το τυρί? Όχι. Μπορώ εγώ να έχω ένα ωραίο φούρνο και να βάλω ένα μοναστηριακό τραπέζι και να έρχεται οποιοδήποτε να φάει το φρέσκο το ψωμί με ένα ωραίο βούτυρο. Με ένα ωραίο τυράκι ελληνικό. Όχι, απαγορεύεται. Στις Βρυξέλλες επιτρέπεται. Καλά, τα παρανοϊκά. Στην Ήπειρο επιτρέπεται. Πώς θα λαδωθούμε, κύριε Τρικαλίνε? Πώς θα γίνει τώρα? Πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία μας. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα διευκολύνουμε. Πρέπει οι υπηρεσίες που είναι κλεισμένες, η Γεωπόνη, η Κτηνίατρη, μέσα στο Υπουργείο Γεωργίας να πάνε να βοηθήσουν τους νέους αγρότες. Πρέπει να βοηθήσουν την κτηνοτροφία μας. Πώς το είπατε, το εργασία είναι πριν το επιτυχία, έτσι? Ναι. Δεν λέγατε. Η επιτυχία είναι μόνο στο λεξικό πρώτη γραμμένη. Η εργασία φέρνει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, κύριε Τρικαλίνε, για να τα πάρουμε όλα αυτά με τη σειρά και να τα δούμε αναλυτικά, να εστιάσουμε στη δική σας επιχείρηση και στην ιστορία όλων αυτών των ετών, να έρθουμε στο σήμερα. Και μιας και μιλήσαμε για το θέμα της εξωστρέφης και το πόσο σημαντική είναι έτσι και αλλιώς για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις πια, πάμε να δούμε σε ποιες χώρες του εξωτερικού δραστηριοποιείστε. Μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες είμαστε στην Ιαπωνία. Πιαστήκαμε χέρι-χέρι με τον Γκρόκο Κοζάνης και με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας εκεί κάναμε ένα σεμινάριο, κάναμε μια δεξίωση. Ήρθανε 58 άτομα από εταιρείες και όχι μόνο αναφερθήκαμε στη χώρα μας και τα προϊόντα και τα λοιπά. Οι Ιάπωνες είναι τελειομανείς με το φαΐ τους, έτσι, και με τα ψάρια, ιδίως το σούσι. Το έχει γίνει και με τα ψαριών. Κάναμε μια δεξίωση που ήταν φανταστική. Και τώρα είμαστε σε συζητήσεις με μεγάλες εταιρείες για να βάλουμε και στο ράφι, γιατί σε εστιατόρια το δίναμε το προϊόν μας. Και θέλει θάρρος, λέγαμε για τη ρωσική αγορά πριν, το ότι πηγαίνετε. Από τον Ιούλιο έχουμε με μια μεγάλη ρώσικη εταιρεία, κάνουμε μια συνεργασία και με το μήνα αρχίζει και ανεβαίνει το προϊόν μας. Στείλαμε και δύο συνεργάτες μου και το δείξανε, γιατί δεν το ξέρουν, δεν είναι στη χώρα του χαβιαριού τώρα μιλάμε, έτσι. Βέβαια. Είμαι πεπισμένος ότι θα ασκήσουν. Είμαι πεπισμένος. Δεν κάνω. Αυτό είναι το πνεύμα. Ναι. Και έχετε και δίκιο. Θα το υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Το λέγαμε πριν. Είναι το ελληνικό χαβιάρι. Και ξέρετε ότι οι Ρώσοι έχουν πρόβλημα με την παραγωγή τους. Τα συζητάγαμε πριν. Ότι δυστυχώς έχουν κάνει λάθη και γι' αυτά θέλω να ρωτήσουμε λίγο εδώ. Κάνανε υπερκατανάλωση, υπερπαραγωγή. Έχουν μολυνθεί εκεί πέρα, έχουν μπλέξει μαφίες, έχει γίνει το ελαδής και το πραγματικό χαβιάρι είναι ελάχιστο πλέον, είναι πανάκριβο. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε εδώ, ποια είναι τα δεδομένα. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρός στο εξωτερικό, είναι σαφές. Δηλαδή και από τη γεύση και με ένα σωστό επιχειρηματία και τη σωστή προβολή που κάνετε, το σωστό marketing, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η παραγωγή. Δηλαδή, ποια είναι τα σχέδια, πόση μπορεί να είναι η παραγωγή, έχει κάποιο πλαφόν, δεν ξέρω πώς γίνεται, είναι σαν την ηχθειοκαλλιέργεια? Αυτό που είπατε προηγούμενα πρέπει να προβληματίσει και τη χώρα μας, γιατί είχαμε και εμείς οξυρυχούς στα ποτάμια μας. Μου το λέγατε πριν. Καλής ποιότητας και βγάζαμε χαβιάρι. Όμως η άναρχη αλίευση μας έφερε να δυναμίτ. Ψαρεύαμε. Και, ναι, πέφτανε και φυτοφάρμακα κτλ. Χαθήκανε. Λοιπόν. Εμείς παίρνουμε το θηλυκό κέφαλο που δεν ταΐζεται, δεν εγκλωβίζεται. Δεν ξέρω αν θα έκανα αυτή τη δουλειά, αν ταΐζονταν, γιατί δεν. Δεν ταΐζεται, δηλαδή. Δεν ταΐζεται, δεν εγκλωβίζεται, ζει ελεύθερος, πιάνουμε το θηλυκό κέφαλο, κάνουμε και. Πού τώρα γίνεται στη Λίμνο θάλασσα, λοιπόν, εκεί? Σε όλο το Αιώνιο το ψαρεύουμε. Έχει και το Αιγαίο.
δεν έχουμε επεκταθεί εκεί, λόγω ότι εντάξει, εξαρτάται από τη ζήτηση. Άρα δεν είναι σε δεκτή καλλιέργεια, είναι ελευθέρας. Ελευθέρας. Ναι. Δεν πιάνονται όλα. Είναι σαν το κυνήγι. Φανταστείτε να μην πιάναμε τι θα γινότανε από τον κέφαλο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι και 5 φορές να ανεβούμε απάνω θα φτάνει. Δηλαδή η πρώτη ύλη είναι το ψάρι. Είναι από το θηλυκό κέφαλο, πιάνουμε το ψάρι, κάνουμε και σαρική τομή, βγάζουμε τις οθήκες και αρχίζουμε και τις επεξεργαζόμαστε. Κάνουμε μια μικρή ταρίχευση, αφαιρούμε την υγρασία και το βάζουμε σε λιωμένο κερί. Στις εγκαταστάσεις που είναι στο Αιτωλικό πάντα. Από το 7 έχω φέρει και τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Γιατί? Δυστυχώς εδώ είναι οι υπηρεσίες. Mm-hmm. Από εδώ φεύγει το αυγοτάραχο και την άλλη μέρα πάει στα Κανάρια νησιά. Από εδώ παίρνουμε σήμερα την παραγγελία και αύριο το στέλνουμε στο Παρίσι στον Νίκο Πετροσιάν. Mm-hmm. Από εδώ βγάζεις όλα τα πιστοποιητικά. Δυστυχώς η επαρχία μας υποφέρει. Mm-hmm. Από το Αιτωλικό δεν πάει ούτε μέχρι το Μεσολόγγι. Μου έλεγε ένας παραγωγός που έκανε μανιτάρια στην Πρέβεζα, εξαιρετικής ποιότητας, μέχρι να φτάσουν στην Αθήνα είχαν μπαντάρι. Κάνουμε, για να απαντήσω την προηγούμενη ερώτηση, το στέλνουμε στη Σιγκαπούρη, το στέλνουμε στην Ταϊβάν, το στέλνουμε στην Ελβετία. Μάλιστα οι τιμές εκεί πάνε 6 μέχρι 10 φορές απάνω από ό,τι πουλιέται εδώ, mm-hmm. το δικό μας προϊόν. Το στέλνουμε στη Γερμανία. Στην Αμερική. Και κάθε φορά πάμε και καλύτερα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα προϊόντα μας πρέπει να συνδυαστούν με τον τουρισμό, με το ταξίδι, με τον πολιτισμό και το φαγητό. Έτσι. Βιωματικός τουρισμός, ναι. Αυτό που λένε ακριβώς. Κάποια στιγμή ήρθε ο μεγαλύτερος γαστρονομικός δημοσιογράφος της Αμερικής, ο Άλαν Ρίτσμαν, νούμερο 1. Μου ζήτησε να του παρουσιάσω 7 πιάτα για να γίνει γαστρονομικός τουρισμός. Του παρουσίασα από διάφορες περιοχές, στην περιοχή μου στο Αιτωλικό που ήρθε, του παρουσιάσα τσιπούρα με σέλινο, χέλι με ανιθοκρέμετο και το αυγοτάραχό μας και σπουδαία αποστάγματα. Μας είπε ότι, ρε παιδιά, γιατί δίνετε λάθος μηνύματα ότι η Ελλάδα είναι 2 γιαγιάδες που κάνετε έξω από ένα σπροσπίτι και περνάει ένα γαϊδουράκι. Έχετε σπουδαίες παραγωγές. Αυτές οι αλμύρες που βρίσκονται στη λιμνοθάλασσα έπρεπε να σας λύσουν το οικονομικό πρόβλημα της περιοχής. Έτσι, έτσι. Η πρώτη ύλη τώρα, για να καταλάβουμε. Ναι. Λέγαμε λοιπόν, ψαρεύεται το ψάρι, έτσι, αυτό. Υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, υπεραλίευσης ή τέτοια πράγματα. Όχι. Ο κίνδυνος, όταν ψαρεύεις σωστά, δεν υπάρχει. Η άναρχη αλίευση. Η μη προστασία. Το να μπορεί ο καθένας να ρίχνει τα δίχτυα του και να πιάνει οτιδήποτε. Αυτό είναι. Τα οποία συνεχίζονται μέχρι σήμερα αυτά τα φαινόμενα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα γενικώς, από όσο ξέρω, υπάρχει πρόβλημα υπεραλίευσης στην Ελλάδα και όπως λέτε, άναρχης αλίευσης κτλ. Ή όχι. Η άναρχη αλίευση είναι αυτή που δημιουργεί. Δηλαδή, πρόβλημα. Για εξηγήστε το, τι είπα να πει αναρχή. Όταν ο καθένας βάζει χιλιάδες οργές δίχτυα που πιάνει τα πάντα, ναι. Από το μικρό μέχρι το μεγάλο ψάρι. Εμείς ψαρεύουμε το ψάρι που είναι μεγάλο, αφήνουμε το γόνο, μεγαλώνει και τα λοιπά. Mm-hmm. Όταν κάνεις καλή ψαριά, αυτό το προσφέρεις στη θάλασσα. Είναι δίνει τα αυγά του λοιπόν. Το ίδιο ναι. Το ψάρι τι γίνεται. Πουλιέται στις τοπικές κοινωνίες. Σαν ψάρι, ας πούμε. Ναι, ναι. Σπουδαίο είναι ψάρι. Ναι. Βέβαια. Είναι μεγάλο ψάρι. Ναι, πάνω από κιλό. Α, πάνω από κιλό. Πάνω από εντάξει, κιλό. Τόσο, δεν καταλάβω. Ναι. Βγάζει το 17% του βάρους του σε αυγό, όταν είναι εποχή του. 200... Ναι. Αλλά πρέπει, πώς ξέρεις την εποχή, όπως λέτε, τη σωστή... Γνωρίζαμε παλιά ότι θα τα ψαρεύαμε από την Παναγία, από 15 Αυγούστου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Τώρα έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες, ξεκινάμε από Ιούνιο και τελειώνουμε Νοέμβριο. Και πώς προστατεύεται αυτό που είπατε πριν, να μην ψαρεύουν όλοι τα μικρά, τα μεγάλα, τα αυτά... Αυτό είναι θέμα των υπηρεσιών. Νομοθεσίας. Ναι. Μάλιστα. Των υπηρεσιών. Εσείς εκτιμάτε... Νομοθεσία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει για όλα τα πράγματα νομοθεσία, το θέμα είναι να εφαρμόζεται. Ναι. Εσείς λέτε λοιπόν ότι δεν έχουμε πρόβλημα πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή δεν για το δικό σας το τομέα. Δεν έχουμε πρόβλημα και μάλιστα μπορούμε να πενταπλασιάσουμε αμέσως την παραγωγή. Ναι. Το θέμα είναι να υπάρχει ζήτηση.
Μάλιστα. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, κάθε χρόνο θα υπάρχει και καλύτερα για εξαγωγική δραστηριότητα.